Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε σε ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί και νομίζω ότι θα απασχολεί για καιρό, και μιλούμε για τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη μείωση του πληθυσμού, όπως καταδείχθηκαν από τα αποτελέσματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Φαίνεται ότι και ως χώρα έχουμε μειωθεί ως πληθυσμός κατά 400.000 πολίτες την τελευταία δεκαετία, αλλά κυρίως έχει μειωθεί πολύ η ελληνική περιφέρεια. Σε αυτήν θα πάμε, σε περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Θα συναντήσουμε την βουλεύτρια της Καστοριάς, την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, για να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με τη μείωση του πληθυσμού και που η Καστοριά είναι μία από τις περιοχές που έχει χάσει την δύναμή της στους πολίτες. Φαίνεται ότι ερημώνει η ελληνική ύπαιθρος, κυρία Τελιγιορίδου. Πράγματι, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι συνολικά ο πληθυσμός της χώρας έχει μειωθεί περίπου στο 3,5%. Η μεγάλη όμως μείωση γίνεται στην περιφέρεια της χώρας, όπου οι 12 περιφερειακές ενότητες από τις 13 φαίνεται ότι έχουν μειώσει τον πληθυσμό τους. Πρωταθλήτρια σε αυτή τη μείωση δυστυχώς είναι συνολικά η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έχει χάσει το 10% του πληθυσμού. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στα Δρεβενά με 16%. Ακολουθεί η Φλόρινα με 12%, η Κοζάνη αλλά και η Καστοριά. Στην Καστοριά, στην απογραφή του 2011, είχαμε 50.000 κατοίκους. Σήμερα έχουμε 46.400. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία μείωση περίπου στο 8% του πληθυσμού. Και πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχει μία τάση μετακίνησης συνολικότερα από την περιφέρειά μας προς άλλες περιφέρειες της χώρας αλλά και προς το εξωτερικό. Εδώ λοιπόν αυτό αποτελεί μία απειλή για την δυνατότητα ανάπτυξης της δικής μας περιοχής αλλά και μία πρόκληση για το πώς θα καταφέρουμε να συγκρατήσουμε αυτόν τον πληθυσμό. Στην Δυτική Μακεδονία συνολικότερα το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ο μεγαλύτερος είναι η μεγάλη αύξηση της ανεργίας και ιδιαίτερα θεωρώ ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο καθώς με τη βίαιη απολιγνητοποίηση έχουμε μεγαλύτερη αύξηση θα έχουμε από εδώ και πέρα στην ανεργία. Άρα οι πολίτες θα αναζητήσουν περιοχές όπου θα μπορούν να εργαστούν. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή, ένα διαφορετικό μοντέλο που θα μπορεί να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες και να συγκρατήσει τον πληθυσμό, τα πράγματα τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη χειρότερα. Για την Καστοριά είναι αλήθεια ότι αυτό που λεγόταν το προηγούμενο διάστημα είναι ότι η μείωση θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Εντός εισαγωγικών λοιπόν να πω ότι ήταν και μία έκπληξη το γεγονός ότι μειωθήκαμε μόνο κατά 4.000, καθώς δημοσιεύματα αλλά και φήμες έλεγαν ότι θα πέσουμε ακόμη και κάτω από τις 40.000. Δεν έγινε αυτό, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Γιατί η μείωση του πληθυσμού σημαίνει ότι θα υπάρξει μείωση για παράδειγμα χρηματοδοτήσεων στους δήμους. Μείωση κονδυλίων και πόρων για δημόσιες υποδομές, για νοσοκομεία, για σχολεία, για το πώς οι δήμοι της περιοχής στην κατανομή των κονδυλίων θα πάρουν το ποσοστό που είχαν μέχρι τώρα. Δυσάρεστη η κατάσταση. Να έρθουμε λίγο στην αιτία που είπατε, νομίζω, πολύ εύστοχα ότι οι νέοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά και μεταναστεύουν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε στο εξωτερικό. Αλήθεια είναι και όσο μεγαλύτερο μορφωτικό επίπεδο έχουν αυτοί οι νέοι τόσο πιο μακριά φεύγουν από την γενέτειρά τους. Για την Καστοριά που εσείς εκπροσωπείτε στην παρούσα συζήτηση, ο πρωτογενής τομέας βάλετε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Οι κτηνοτρόφοι λένε ότι δεν έχουν, σφάζουν τα ζώα τους και αλλάζουν επάγγελμα. Η κρίση της Γούνας είναι δεδομένη και μάλιστα έχει αυξηθεί. Πώς να μείνει κανείς στον τόπο του και πώς να μείνει στο χωριό του, πώς να μείνει στο γράμμο. Κάνεις μια βόλτα στα χωριά και, και βλέπεις γεροντότερους να υπάρχουν και οι νέοι να είναι άφαντοι.
Είναι όπως το λέτε. Γενικότερα να ξαναπώ ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα όλης της ελληνικής επαρχίας. Ιδιαίτερα για την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς. Η μεγάλη κρίση στη Γουνοπία, η οποία επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο μετά από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία, καθώς απαγορεύονται οι εξαγωγές και όλοι γνωρίζουμε ότι ο κλάδος της Γουνοπίας 95% εξάγει τα προϊόντα του στη Ρωσία. Η προβληματική κατάσταση στην πρωτογενή παραγωγή, όπου τα τελευταία 3 χρόνια με την πολλαπλή κρίση που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, είτε με την πανδημία και τον περιορισμό της εστίασης, του τουρισμού, των λαϊκών αγορών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, η κρίση της μεγάλης έκρηξης της ακρίβειας, όπου καλούνται οι αγροτικές επιχειρήσεις να πληρώσουν, για παράδειγμα, λογαριασμούς ρεύματος 2 και 3 φορές πάνω. Η μεγάλη αύξηση των ζωοτροφών, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα που είπατε, ότι πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, αδυνατώντας να ταΐσουν τα κοπάδια τους, τα οδηγούν στη σφαγή. Γεγονός που σημαίνει ότι φεύγουν από το κτηνοτροφικό επάγγελμα. Και ξέρετε, κύριε Μαγδρίτη, όταν κάποιος φεύγει από το γεωργικό επάγγελμα, από την καλλιέργεια της γης, επιστρέφει πιο εύκολα από ότι όταν θα φύγει από το κλάδο της κτηνοτροφίας. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η περιοχή χρειάζεται ένα εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο που θα δίνει έμφαση στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, καθώς η Καστοριά μπορεί να γίνει πόλος τουριστικής έλξης, αλλά και σε άλλα ζητήματα που είχαμε σαν κυβέρνηση ήδη ξεκινήσει τη δρομολόγησή τους, για παράδειγμα την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος στην Καστοριά μέσω συνδυασμένων μεταφορών, να παίξει ένα ρόλο στο εμπόριο και τη διαμετακόμιση. Αυτά όλα έχουν σταματήσει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να σας θυμίσω τις παλινοδίες για τη σύνδεση του αεροδρομίου Καστοριάς με το σιδηρόδρομο. Να σας θυμίσω την κατάργηση του φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, που είχε την έδρα του στην Καστοριά και έδινε τη δυνατότητα μιας τουριστικής προβολής, μιας ανάδειξης των τοπικών προϊόντων, ανάδειξη και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος, που είπατε και πριν εσείς στο Γράμμο και στο Βίτσι. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν. Δυστυχώς όμως η περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς είναι μία από τις περιφερειακές ενότητες της χώρας με την μεγαλύτερη ανεργία. Αυτό οφείλεται κυρίως στον κλάδο της Γουνοπίας. Με αποτέλεσμα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει εναλλακτικό μοντέλο συγκράτησης του πληθυσμού, με το πρόβλημα το δημογραφικό που υπάρχει, αλλά και το πρόβλημα το μεγάλο της ανεργίας, αποψηλώνει την περιοχή μας από πολίτες και αυτό ερημώνει την περιοχή και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι μια κατάσταση αναστρέψιμη ή θα δούμε την επόμενη δεκαετία ξανά μείωση του πληθυσμού? Αναστρέψιμη θα είναι μόνο εάν αλλάξουμε ρότα. Εάν, για παράδειγμα, συνολικότερα στη Δυτική Μακεδονία, η βίαιη απολιγνητοποίηση δεν αντικατασταθεί από ένα συνεκτικό σχεδιασμό που θα δίνει άλλη προοπτική στον τόπο, τότε η κατάσταση δεν θα αναστραφεί. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Δεν μπορεί να γίνει από την μια στιγμή στην άλλη. Θέλει ένα βάθος χρόνου. Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να αρχίσει. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και το κράτος να έχει συνέχεια. Να μην έρχεται η μία κυβέρνηση και καταργεί μια διαφορετική αναπτυξιακή πορεία που έκανε η προηγούμενη, όπως είδαμε τα τελευταία 3 χρόνια, και σας ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Αναστρέψιμη λοιπόν μόνο αν υπάρξουν πολιτικές επιλογές για την ενίσχυση, για τα κίνητρα, για καινούργια αναπτυξιακή προοπτική, για ένα διαφορετικό μοντέλο συγκράτησης του πληθυσμού, ο οποίος βέβαια θα συγκρατείται εδώ με τις δυνατότητες της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Υπάρχει λοιπόν το πλεονέκτημα της περιοχής μας στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε τα αρωματικά φυτά στην δική σας περιοχή. Έχουμε pop και πιέ προϊόντα, ονομασίας προέλευσης και γεωργικής ένδειξης, τα οποία θα πρέπει να τα ενισχύσουμε. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από πολιτικές ενίσχυσης των δημόσιων αγροτικών υποδομών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε ότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δίνει έμφαση στις αγροτικές υποδομές μέσω ΣΔΙΤ για αρδευτικά, φαράγματα, αντιπλημμυρικά. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτές πρέπει να είναι υποδομές δημόσιες, οι οποίες θα υπηρετούν τους πολίτες, τους ανθρώπους που ασχολούνται με την εργασία στην πρωτογενή παραγωγή.
Θα πρέπει να αναπτυχθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής μας τουριστικά, οι δυνατότητες που είπαμε πριν για το εμπόριο και τη διαμετακόμιση, και θα πρέπει οι πολίτες να έχουν εξασφαλισμένη την υγειονομική τους ασφάλεια με την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Είμαστε μια παραμεθόριουσα κριτική περιοχή, η οποία έχει αναγκαία προϋπόθεση να μείνει κάποιος εδώ, την δυνατότητα να έχει υγειονομική ασφάλεια. Βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται. Ήδη μάλιστα συζητιούνται πάρα πολλά ζητήματα για την δημιουργία προϋποθέσεων ώστε τα περιφερειακά νοσοκομεία στη Δυτική Μακεδονία να γίνουν περιφερειακά κέντρα υγείας. Αυτό θα πλήξει ακόμη περισσότερο την περιοχή. Ενίσχυση λοιπόν... Θα πλήξει ή μήπως εθελοτυφλούμε έχοντας ο καθένας το μικρό νοσοκομείο που τελικά δεν μπορεί να παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, από το να έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο θα μπορεί να σταματήσει τις διακομιδές στα κέντρα, στη Θεσσαλονίκη ή στα Γιάννενα. Κύριε Μακρύδη, προφανώς χρειάζεται η περιοχή ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου θα μπορεί να έχει πιο εξειδικευμένο προσωπικό για παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών, ώστε να μην φεύγουν οι πολίτες σε άλλες περιοχές. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των περιφερειακών νοσοκομείων που υπάρχουν. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και όχι μετακίνηση προσωπικού από τα 5 περιφερειακά νοσοκομεία εκεί, ούτε από κλείσιμο κλινών που θα μεταφερθούν σε ένα κεντρικό νοσοκομείο. Το κάθε περιφερειακό νοσοκομείο, γιατί οι αποστάσεις και μεγάλες είναι, αλλά και ιδιαίτερα το χειμώνα, είναι δύσκολη η μεταφορά ενός ασθενούς από την μια περιοχή στην άλλη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι βασικές κλινικές, η παθολογική, η καρδιολογική, η παιδιατρική, η χειρουργική, η ορθοπαιδική, το παιδιατρικό. Αυτές είναι κλινικές οι οποίες θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν στα περιφερειακά νοσοκομεία. Και από εκεί και πέρα να υπάρξει μεγαλύτερη εξειδίκευση, η οποία δεν θα γίνει εις βάρος των υπόλοιπων νοσοκομείων. Κατανοητό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ, και να βάλω μόνο άλλη μία παράμετρο. Παρακαλώ. Την παράμετρο για την εκπαίδευση, την τριτοβάθμια στην περιοχή μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, έχετε δίκιο. Γιατί το Πανεπιστήμιο μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ακριβώς. Το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη στην περιοχή μας τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει λοιπόν ούτε να αποψηλωθεί, ούτε να αποδυναμωθεί, ούτε να υπονομευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.